Οκτώβριος 2022. Νοέμβριος 2023. Το μόνο που έχει αλλάξει στο επίμαχο σημείο στην περιοχή της Λιγαριάς είναι ένας μικρός καθαρισμός κατά μήκος του ρέματος σε απόσταση 500 μέτρων από το τελευταίο σπίτι. Δεν έχει ποτέ μα ποτέ καθαριστεί. Έρχονται στον αστικό κορμό στα 600 μέτρα. Περιφέρεια και Δήμος παίρνουν τα φερτά και φεύγουν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταρακτόδους βροχής, τα σπίτια της περιοχής κινδυνεύουν να πνιγούν από το νερό και τη λάσπη, καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται κάθε τρεις και λίγο, όπως εξηγούν εξοργισμένοι οι κάτοικοι. Αν δεν γίνει μια μελέτη σοβαρή και να γίνουν κάποια τεχνικά ανάσχεσης που να μην φτάνουν κάτω στην κατοικημένη περιοχή, θα έχουμε αυτό το φαινόμενο και μάλιστα είτε με θύματα είτε με καταστροφές. Ζήσαμε την πλημμύρα από κοντά, μας έκανε μεγάλη ζημιά. Πρέπει οι αρχές να σκύψουν άμεσα. Από χθες, όχι σήμερα. Η περιοχή της Λιγαριάς δεν έχει συμπεριληφθεί στην εκπόνηση μελετών για έργα ανάσχεσης και διευθέτησης ρεμάτων που έχουν ανατεθεί με στόχο την προστασία περιοχών που έχουν πληγεί σοβαρά από τα πλημμυρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, ανάμεσά τους και η γειτονική περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Ώστε να προχωρήσουν όσον αφορά οι μελέτες, οι οποίες είναι κάποιες από αυτές σε διαδικασία διαγωνισμού ή σε διαδικασία συμβάσεων σε κάποιες περιοχές όπου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Η επιτάχυση όμως αυτών των διαδικασιών αλλά και της περιοχής στην οποία βρισκόμαστε θα πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και της πολιτείας. Φυσικά τα έργα τα οποία έπονται μετά από τις μελέτες αυτές είναι έργα ζωής. Έχουμε προτείνει τις διαδικασίες πώς πρέπει να γίνουν και τι θα πρέπει να γίνουν σε αυτές τις περιοχές, τα ορεινά φράγματα ανάσχεσης, ελέγχου πλημμύρας κλπ. Και φυσικά η προσεκτική διευθέτηση των ρεμάτων. Κλιμάκιο του τεχνικού επιμελητηρίου μετά από έκκληση των κατοίκων της περιοχής που βλέπουν το αίτημά τους για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων να μένει στα συρτάρια, πραγματοποίησε χθες αυτοψία στα ρέματα που πνίγουν την περιοχή της Λιγαριάς σε κάθε μεγάλη κακοκαιρία και ξεκινούν από το βουνό. Τα της Αγίας Πελαγίας, ότι το Υπουργείο μας έχει υποσχεθεί ότι θα γινόταν ένα έκτακτο πελοδομικό και θα υπήρχαν ανασχέσεις χωμάτων και μικρά φράγματα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει όμως, γιατί τώρα δεν έχω κάποια επικοινωνία, αν έχουν γίνει κάποιες μελέτες για αυτά, τα οποία θα προστατεύσουν και τη Λιγαριά και την Αγία Πελαγία. Άμεση συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου Μαλεβιζίου και της Περιφέρειας Κρήτης ζητά το τεχνικό επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα των παρεμβάσεων που απαιτούνται πριν η περιοχή της Λιγαριάς υποστεί μία ακόμη καταστροφή. Θα προχωρήσουμε άμεσα σε μία επιστολή προς τον Περιφερειάρχη και προς τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, να μπορέσουμε να κάνουμε μία συνάντηση όπου θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να πιέσουμε στη διαδικασία και την πολιτεία και την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα. Και το κυρίως, κυρία Κοκκάλη, είναι ότι από πάνω έρχονται δύο ρεύματα τα οποία εκεί δεν έχουν πάει ποτέ να κάνουν ανάσχεση των νερών με κυλαδοειδή τρόπο. Να μπορούμε να ανασχέτουμε το νερό, την ταχύτητά του και ταυτόχρονα να κρατάμε και τα φερτά στην ανάσχεση εκεί που θα γίνει. Διευθέτηση και για το ρέμα που βρίσκεται βόρεια της Εθνικής Οδού, ακριβώς στο ύψος της διασταύρωσης για Μαδέ, παράλληλα με την κατασκευή υπόγειας διάβασης, ζητούν επιπλέον κάτοικοι και φορείς της περιοχής.